Καλησπέρα σε όλους και όλες, φίλες και φίλοι, Μπασκετάκι Σαλόνικα. Μπασκετάκι Development League, είμαστε εδώ να παρακολουθήσουμε ένα παιχνίδι ανάμεσα στους Σαλονίκ. Που πήραν την πρώτη επίθεση, καταστρεφόμενοι και στους Κούνταχου. Σήμερα μέρα Παρασκευή, 8 Τετάρτου. Οι Κούνταχου έχουν ξεκινήσει με το εξής σχήμα. Ο Γιώργος Νεοφώτιστος, ο Ευθυμίου, ο Δόντσος, ο Τζιτζής, ο Τσορτζίδης. Εύκολο από τον Κούνταχου, έχουν καλάβει τους Κούνταχου. Οι Σαλονίκες έχουν ξεκινήσει με τον Αχιλέα Καρακίτσα, που έχει την μπάλα. Με τον Μπίλια Βασιλική Παπτσόγλου, με τον Δημητριάδη, με τον Απόστολο Τριανταφύλλου και με τον Τάσο τον Καρακίτσα, κοίτα το συνονόματο. Ο Αχιλέας για τρεις, αστοχή, ο Θάνος με την μπάλα στον Μπίλια. Ανανέωση του χρόνου της επίθεσης, ο Τάσος με την μπάλα δίνει στον έτερο Καρακίτσα που προσκύνεται στο στάθι. Έξω η μπάλα, καλή άμυνα, μισή ταχούρ που βλέπουμε τον Γιώργο τον Οφόντι στο κεφέρι μου στον ενδιασμό, σαν στήθινε. Δεν έχουμε καλάθι, καλή άμυνα, καλή επιστροφή. Ο Φουτζιτζής ο Θανάσης ήταν αυτός. Πιστεύω η Ινταχούτ, αν και λιγότερη, αφαιρθείς. Ο Μπίλιος για τρεις, αφαιρθεί. Ο Τάσος δίνει στο θάμα. Παλεύει μόλις και μόλις αφαιρθεί. Πιστεύω ότι η Ινταχούτ, λόγω του νεαρού της ηλικίας, όπως και σε όλα τα παιχνίδια, θα σας δείξει στην ταχύτητα. Οι Σαλονίκς, λόγω του πλήρες ρόστερ που έχουν, όπως πάντα, μια από τις πιο πλήρες ομάδες, θα χτυπήσουν στην... Για τρεις με ταμπλό! Είναι... ο Νίκος Ευθυμίου. Οι Σαλονίκς, όπως λέω, με την εμπειρία τους και με το... rotation. Έτσι πιστεύω θα παραλαχθούν οι δύο ομάδες, σύμφωνα με τα όλα έχουν δείξει για τρεις. Δεν θα απαντήσουμε. Ο Νίκος Ευθυμίου πίσω από την πλάτη περνάει την τάση. Έχουν επιστρέψει όμως όλοι οι Σαλονίκς. Σαλονίκς επέστρεψαν. Λάτος ο Φουτζητής. Φάουλ από το νούμερο 30. Απ' έξω η μπάλα το πρώτο φάουλ. Τρίων πόντων. Ο Θανάσης ξανά από την βάζει υποψηφιότητα για παίξη MVP. Ο Τριανταφύλλου τζαμπστοπ άστοχο. Ο Τάσος δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές στο συνονόματο. Τον Τάσο, τον Καρακίτσα που πήρε την μπάλα και έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Δύο ελεύθερες βολές για τους Σαλονίκς. Δεν είναι 9 το σκορ. Έχουν προφητεύσει ότι θα το βάλει ο φίλος μου. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα στην γραμματεία που μόλις επιλύθηκε. Ο Τάσος έτοιμος. Είναι έτοιμο όλο το γήπεδο να πανηγυρίσει. Δεν πανηγυρίσει. Τάσος Καρακίτσα. Αυτό είναι το μπασκετάκι, αυτό του αποτελέσματος. Είδατε αυτό το χειροκρότημα, γι' αυτό ζούμε. Με την ευγενή άμυνα, να έρθουν τα παιδιά μας, να έρθουν οι φίλοι μας. Αυτό είμαστε. Πάμε στα άλλα τα καλύτερα που έρχονται. Τα βάνει μας ο ουρανός, όπως ξέρετε, μπασκετάκι. Athens, μπασκετάκι Πάτρα, Σαντορίνη, Αγρίνιο, Σαλόνικα φυσικά. Και στα καλύτερα που έρχονται, μιλώ μεγάλες κουβέντες.
Θα πορτάρουμε. Το 3-on-3 σε συνεργασία με τη Red Bull. Έρχονται τα play-off. Έρχεται το κύπελο. Έρχεται το summer. Ο Νίκος σου πευθυνή. Δεν καταλαβαίνει από τέτοια. Ευστοχή την κολλή. 1-10 σκορ. Έχουν πάρει μια διαφορά. Τα πρώτα 3 λεπτά είναι τα food που σας είπα θα έχουν μετακίνητα, είναι η νεότερη ομάδα στο πρωτάθλημα. Να το σκανά ο Θανάσης, κακό το food, ο Τάσος Μαδιώνης. Όπου ο Θανάσης μου GG's. Παραλίγο το κλέψιμο στον Πίλια, η κατοχή της μπάλας όμως είναι για την ομάδα των Ίντερχουτ. Και έχουμε την πρώτη αλλαγή, ο Θάνος βγαίνει. Νομίζω ο Βασιλιάδης είναι αυτός που πήγε. Ο Βασιλιάδης! Θανάσης, 46χρονος. Κάποιοι από τους σύντας ότι ίσως να ήταν και παιδιά τότε. Ηλικιακά το λεπτάκα. Αυτό το μπασκετάκι, δεν κοιτάει ηλικία, δεν κοιτάει ηλικία, δεν κοιτάει ηλικία, δεν κοιτάει ομάδες. Μας ενώνει ο αθλητισμός. Γιατί το ενώνει. Θα μιλάει μπάλα, θα την πάρει, θα τον παίξει στην πρώτη επαφή. Ξανά, πολύ δυνατά. Ίσως ήταν αυτό που θέλαμε. Θεσσαλονίκης, μια δύναμη πυρόσκαρο το καλά, του 3-10. Ένας από τους καλύτερους παίκτες του πρωταθλήματος, ο Γιώργος Ρογόδιστος, εμπειρότατος. Θα κερδίσει το φάουλ. Έξι λεπτά και 26 πριν από το τέλος του πρώτου. 3-10 ο Εθνίος. Έχουμε τζάμπολ, Σολομοντελής. Κατά την μπάλα του Θεσσαλονίκης μετά την καλή άμυνα του Μπίλια. Βασίλης και Μπαμπτζόγλου. Θα επαναφέρει την μπάλα στον Αχιλέα τον Καρακίτσα. Έτερος Καρακίτσας. Έχουν κάποιες ελλείψεις σημαντικές. Πάρα πολύ ωραία Καρακίτσας. Αστοχή. Ο Τάσος μαζεύει. Στου τριών πόντων. Μπήκε και μπήκε. Παραλίγο για τον Απόστολο. Το 30. Φεύγει μπάλα όμως από τα χέρια του Γιώργου Τραχόπιτσου. Νεοχώς όπως είναι το ψευδόνιμό του. Μάλιστα. Έχουμε 5 λεπτά. 4-10 τεστικό. Ο Τάσος, ο συνονόματος, παραλίγο να χάσει την μπάλα. Ο 30 είναι εκεί. Παίρνει τα βήματα μέχρι μέσα. Ξανά, πολύ δυνατά. Κάτι ήξερε ο Αχιλέας και μου είπε. Ο τον Δημήτρη, ο βασιλιάς του Παπαθανασίου. Εμπειρότατος παίκτης, δύναμη. Κάτω από το καλάθι. Να βοηθήσει τα ρυπάω, διότι έχουμε λύσεις, λείπει ο Λιούκας, λείπουν πολύ. Θεσσαλονίκης, αλλά και πάλι είναι πάρα πολύ! Αυτή είναι όμως η Νταχούτ. Αυτή είναι η νεανική τρέλα που έχουν οι Νταχούτ. Αυτή είναι η συνεργασία που βγάζει το Φουτζιτζί με ένα χάλιου. Να κάνει το σκορ, πρώτα και αυτά. Να το ξανά! Σας είπα, μεγάλος παίχτης και time out. Λοιπόν, έχουμε κάποιες αλλαγές. Ο Τζόρτζος Συνδικιώτης στο παρκέ και ο φίλος μου, ο Ιμαθιώτης, ο Πέρης Περικλής Τσούγκας. Ένας εξαιρετικός παίχτης, χαμηλώνει λίγο το σχήμα η Σαλονίκης και δίνει λίγο νεανικότητα για να μπορέσουν να κοντράρουν τους κατά πολύ νεότερους ηλικιακά in the hood, τα πόδια εννοώ. Ωραίο βαλανσού με καμπύλι. Ο Νίκος Ευθυμίου είναι αυτός που σκοράρει σωριδόν. Ο Αχιλέας ο Καρακίτσας έχει την μπάλα, οργανώνει άλλη μια επίθεση, από εκεί ξεκινούν σχεδόν όλες. Ο Τζόρτζιο. Λάθος. Φεύγει ο Νίκος Ευθυμίου και ποιος θα το πιάσει τώρα. Καλύτερα θα το πιάσει, αλλά θα τα χάσει. Και ο Πέρης παίρνει το rebound ο Περικλής. Ηρεμή. Ο Αχιλέας κερδίζει το φάουλ. Αχρέαστο φάουλ. Κάτε με. Δεν μου πέφτει και λόγος. Έχει δύο φάουλ, το ακούσατε αυτό, δεν έπεσε τίποτα
που να, δεν έγινε τίποτα μέσα στην αντίληψη των πάντα φορμαρισμένων και ενεργών, αν και στον πάγκο παιχνών των Σαλονίκης. Δηλαδή έχουμε προπονητή, βοηθό προπονητή, Ζης Ματζανάρη, να το πω περαστικά. Να το σοπέρι, σαν σοκή όμως, σε μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Ο Νικόλαος Ευθυμίου, 7-14 το σκορ. Σουτ για τρεις, άστοχος, ποιος? Ο Τζόρτζιο, ο συνδικιώτης, θα κατεβάσει την μπάλα. Ο Αχιλλέας συγκρατεί. Θα το πάρει ο Τριανταφύλλου για τρεις. Δεν τα καταφέρνει ο Περικλής. Ο Βασίλης Οδόνης. Πάρα πολύ νεροφώτιστος. Θα το πάρει το σου, τον Γιώργο, στο έχει. Ωραία πάσα, παύλα assist που δεν με τους Ιόνις αυτής. Ο Ευθυμίου κόβεται στα ίσια. Ωραίο σκοπ. Και ήρθε η ώρα για αλλαγή. Ο Απόστολος Τζουμάνης μπαίνει στο γήπεδο να δώσει μερικές ανάσες στο φίλο και στην παίκτη του, τον Άσο Τζουτζή. Ωραία άμυνα από τον ψηλό των Σαλονίκης. Και φεύγουν τώρα στον ευρυδιασμό, γύρισαν τάχιστα ο Αχιλλέας. Καρακίτσας! Κοιτάξτε όμως με τι άνεση παίρνει το rebound. Αλλά αστοχή, κάνει πάρτι θα λέγαμε για την έκφραση των παίκτης των Σαλονίκης. Αλλά αυτή είναι η Ινταχούτ. Ο Τζουμάνης δίνει μια πάσα στο στάθι το Τζαρτσίδη μέσα από την τρύπα της Βελόνας. Εύκολο καλάθι από εκεί και πέρα. Ο Αχιλλέας με την μπάλα. Ο Περικλής, δύσκολη προσπάθεια, κόβεται, προσπαθεί, δεν τα καταφέρνει. Κάτω και της μπάλας για τους Ινταχούτ με 2,5 λεπτά να απομένουν. 2,5 λεπτά, 7-16. Ο νεοφώτιστος, ο Γιώργος. Ο Τζουμάνης, δε. Μέχρι να πω το όνομά του το έχασε. Ο φίλος μου, ο Τζουμάνης, ο Απόστολος. Έχουμε κι άλλη αλλαγή. Νομίζω είναι... Πάντα με γελούν τα μάτια μου, ο Δόντς, ο Βασίλης. Έχουν την ευκαιρία να μειώσουν. Σαλονίκης, στατική όμως εδώ πέρα. Ο Απόστολος, ο Τριανταφύλλου. Ο Περικλής έχει πάρει θέση κατά το Καρακίδα. 10 δευτερόλεπτα, καλή άμυνα. 6 δευτερόλεπτα, κάτω στην άμυνα του σουτ. Δύσκολο σουτ, καλή άμυνα από την Ταχρούς. Αλλά... τελείωνε ο χρόνος, δεν ξέρω αν θα με βρίσκει. Ο Γιώργος ξανά. Ο πόδι στο σκεφτεί το φάουλ, καθαρό φάουλ από το νούμερο 7. Γιώργος Τζόρτζιος, συνδικιώτης με 7. Και ο Γιώργος ο νεοφός, όπως είναι το όνομά του. Ωραία κίνηση από την ομάδα των Ινταχούτ. Δίνουν την μπάλα και σπάνε. Airball. Δεν θα τα καταφέρει. Ήταν μια έξι και φιλότιμη προσπάθεια. Ο Αχιλλέας έχουν καθυλωθεί στους 7 πόντους. Σαλονίκης. Ωραία τρίπλα. Κακή μολάζουν. Θύμισε στους παλαιότερους αυτή η κίνηση. Προσπίση γύρισε από την εξωτερική πλευρά και σκόραρε με ταμπλό. 9-16. Όμορφο παιχνίδι. Χαλαρό. Ο Ευθυμίου θέλουν να κουράσουν σίγουρα. Είναι τα αφού της αντιπάλησης. Ο Ευθυμίου βλέπετε με τι πάθος και δύναμη. Αλλά έχει είναι ο Περικλής, ο Τσούγκας, που κάνει πιο εύκολα τα πράγματα. Ο Αχιλλέας με καταπληκτική τρίπλα περνάει. Σουτ για τρεις. Κοιτάξτε όμως, ο βασιλιάς της ρακέτας
Δημήτρης Βασιλιάς. Πάρα πολύ ωραία ανόφος, αστοχή όμως. Τα έκανε όλα, αλλά έχασε το καλάθι, παρά λίγο το φλέψιμο, με το ψηφιακό φλέψιμο, με τα βήματα δεν θα αστοχίσει, αστοχή. Ο Νίκος Ευθυμή. 24 δευτερόλεπτα, 11-16 το σκορ. Η κατοχή της μπάλας είναι για τους Συνταχούτ με 9 δεύτερα. Απομένει χρόνος και για τους Σαλονίκς. Όμορφο παιχνίδι. 21 δεύτερα. Ο Τζουμάνης το σκέφτεται. Πυροβολή για 3. Θα βιλώ το σουτ. Ο Πέρης. Άλλο ένα rebound από τον Περικλή. 14 δευτερόλεπτα. Όλα για τους Σαλονίκς. Αν τα εξαντλήσουν. Ο Αχιλέας. Νάτος. Ωραίο καλάθι. Μειώνουν κι άλλο. Δεν έχει πάρει ο Νεοφώτιστος. Θα πάρει ότι λίγο χρόνο τελικά μετά την μπάλα. 13-16. Τίμα λοιπόν. Ορίστε κύριε Νεοφώτιστε. Ήθελα να κάνει μια δήλωση, τελικά δεν την έκανε. Η συνέχεια ανήκει στην ομάδα των Ινταχούτ που έχουν την μπάλα. Ο Αχιλλέας. Ο... Έχουμε αλλαγή. Τον. Ο Κεμπαμπτζόγλου μπήκε. Ο ψηλός ο... Ο Θάμνος. Και ποιος άλλος. Παραλίγο το κλέψιμο. Ινταχούτ όμως κρατά την μπάλα. Ο Νεοφώτιστος για 3 αστοχή. Ο Αχιλλέας δεν θα καταφέρει. Του παίρνει την μπάλα ο παίχτης των Ινταχούτ και ανανεώνει. 14 δεύτερο. Ο Ευθυμίου για 3. Έρμπολ. 9,5 λεπτά. Ινταχούτ. Έχουν κολλήσει τώρα αυτοί τους 16 πόντους. Ο Αχιλλέας ο Καρακίτσας ακούραστος. Ο Αχιλλέας για 3. Ψέματα τι λέω, άλλο παιχνίδι βλέπω εδώ. Τι για 3, για 2 ήταν, ψέματα. Ο Νίκος Ευθυμίου. Αστοχή, ενώ ήταν ο Τζουμάνης είχε φύγει, δεν τον είδε ο Νικόλας. Ηρεμεί το παιχνίδι τους, ο Τριανταφύλλου δίνοντας την μπάλα στον Πίλια, Βασίλης και Μπαμπτζόγλου. Ο... Με δίδυμους φύργους ο Αθανασιάδης είναι από Αθανασού. Αστοχή ποιος. Θα σηκωθεί δύσκολα. Με δίδυμους φύργους είναι η τακτική. Μάλιστα. Είναι η τακτική με δίδυμους πύργους να χτυπήσει τη Σαλονίκη. Θα δούμε αν θα τα καταφέρουν. Γιατί υπάρχει αυτό εδώ το φαινόμενο της ταχύτητας. Θα δούμε. Θα χτυπήσουν λογικά στη δύναμη και στα ριμπάντ. Είδατε τη ζημιά έκανε ο Παπα Αθανασίου. Στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Θάνος. Παραλίγο το κλέψιμο. Ο Τζουμάνης. Είναι 3 με 1 με τον Πίλια. Ο Πίλιας κάνει τη μισή δουλειά. Αλλά ο Νίκος Ευθυμίου με την εμπειρία του και την ταχύτητά του ακολουθεί τη φάση. Κάνει το 13-18. Το ήθελα το καλά δεύτερο. Δεν ακούω τι θα κολλήσει. Ο Αχιλλέας! Βάλει με την τύχη του. Δεν πειράζει. Ο Γιώργος τώρα. Με ο πόδι του. Παίρνει τα βήματα, κερδίζει το φάουλ. Δεν μετράει το καλά. Μα δεν μπήκε καλά. Δεν μετρήσει. Αρκετή περιπέτεια. Η μπάλα θα καταλήξει στο καλάθι. Άλλη μια βολή για τον Γιώργο. Εύκολα το rebound. Κατά πολύ ψηλό το τεχνίδι Βασιλιάδη. 13-19. Ο Μπίλιας. 16 δεύτερα, 15 δεύτερα. Θα το πάρει το σουτ για 3. Δεν τα καταφέρνει ούτε τώρα. Σαλονίκη. Εφτάμιση λεπτά. Πέτρα από το τέλος του πρώτου. Ο Ευθυμίου με ανάποδη περιστροφή.
γύρισε από την άλλη πλευρά. Και εκεί πέρα έχουμε θέμα για την μπάλα. Όχι, ο κύριος θα πειράζει από το πρέφερι, την ελέγχει και αυτή. Δεν ξεφεύγει τίποτα από τα μάτια τους. Είναι οι αδίκαστοι κριτές μας. Ωραία άμυνα, ζώνη. Κοιτάς τον οφότητος πως παλεύει. Λάθος. Κλέψανε τα χού και φεύγουνε. Κοιτάξτε πάσα που έδωσε. Κοιτάξτε πάσα που έδωσε ο νοχότητος στο Τζουμάνι. Χαμηλή για μπιλιάρδο. Ήτανε και έσπεσμένα. Ο Γιώργος Συνδικιώτης θα πάρει θέση στην πύλια. Με καμπύλη. Πολύ δυνατά. Άλλο ένα rebound. Φάουλ από τον Απόστολο του Βάνεμπερκ. Ακούτε, αυτός είναι ο Ζήσο Ματζανάρης. Θα το πιστεύουμε περαστικά, πολύ καλό παιδί. Βρήκε ένα τραυματισμό, δεν το κρατάει εξέρω. Πάρα πολύ ωραία. Δεν το κάνει το χάρι να μην το καλάθι. Έτρεπε τα φύλλα, άλλαξε πορεία στον αέρα με τα μπλοκ. Η μπάλα όμως μπήκε και βγήκε. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές στον παίκτη των Salonix. Δικαίωμα για ακόμα μία συμπληρωματική. Έφυγε. 14-22. Φοβερός. Τι έχουμε? Time out. Time out. 14-24, 10 πόντους διαφοράς. Δεν βλέπω αν έχουμε αλλαγή. Συνεχίζουμε με τις ίδιες πεντάδες. Ο Αχιλλέας, ακούραστος. Φοβερός παίκτης, έχει δώσει τα μέγιστα όταν λέει ψάχαρνο. 16-24, ο Νικόλας, ο Ευθυμίου. Κλασική κίνηση, στέκεται στον αέρα, αλλοιώνει την μπάλα. Πανέξυπνα πήγε να κερδίσει. Καλάθι, εθνιδιασμός για τους Σαλονίτς. Ο Αχιλλέας έδωσε μια σκαστή πάσα στον Απόστολο Τριανταφύλλου και εκεί τα πράγματα. Ήταν εύκολα. 18-24. Ο Απόστολος σταμάτησε την τρίπλα. Φοβερή φάση πήγαμε να δούμε. Καλή άμυνα του Σαλονίκ. Αναγκάζουν του Συνταχούτ σε παράβαση 3 δευτερολέπτων. Έπρεπε ο Βασίλης να σηκωθεί εκεί πέρα. Ήταν καλή άμυνα. 18-24. Ο Αχιλλέας. Ωραίο σουτ. Ο νεοφός. Ο Ευθυμίου. Πάσα από τη μία άκρη του γηπέδου στην άλλη. 18-24. Να δώσουμε και τα συγχαρητήριά μας στη 10 για τις ομάδες της Ακαδημίας. Θέλουν να τρέξει, ο Τζουμάνης έχουν επιστρέψει. Σαλονίκς! Αλλά το πόδι του Τριανταφύλλου είναι αυτό που θα ανανεώσει το χρόνο. Από την πλάγια γραμμή. Μάλιστα. Ο Γιώργος ο Νεοφός. Ψάχνει διαδρόμους. Σταματάει την τρίπλα. Κοιτάξτε να μη σημάσει τώρα. Ο Θάνος αλλοιώνει. Ο Καρακίτσας έχει την μπάλα. Σηκώνει το κεφάλι, περιμένει τους συμπαίκτες να κατέβουν.
Χαμηλά η μπάλα στον Παπαθανασίου. Κόβει σαν τρίλερ. Ο Αχιλλέας για τρεις, αστοχή. Η Σαλονίκη πολύ δυνατά. 20-24. Αυτός είναι ο Θανάσης Δημητριάδης. Σας είπα δίδυμος πύργους έχουν. Ο Τζουμάνι στον αέρα έκανε περιστροφή. Στα σίγουρα χέρια του Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας τώρα με ψυχολογία οργανώνει άλλη μια επίθεση. Άμα σκοράζουν, μειώνει σε απόσταση βολής. Αλλά ο Νεοφώτιστος είναι εκεί. Κοιτάξτε, πάσα που έδωσε. Σκαστή πάσα. 50 φουτ. Τι κάνανε, κάνανε εύκολα δύσκολα. Αλλά ο Ευθυμίου με τρίτη προσπάθεια. Η Σαλονίκη δεν επέστρεψε. Άφησαν μόνο του το Δημητριάδη να παλεύει. 20-26. Μάλιστα. Ο Τζόρτζιο! Τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου και ετοιμάζουν αλλαγές. Ο Τζουμάνης για τρεις αστοχή. Ο Αχιλλέας παίρνει την μπάλα. Είναι μόνος του με τρεις. Ο Αχιλλέας όμως πάει μέχρι μέσα. Αστοχή στο επιθετικό. Ο Αχιλλέας. Φλέγεται το γήπεδο. Φλέγεται το γήπεδο. Αρκετοί φίλαθλοι από τις δύο ομάδες. Τι αρκετοί, δύο είναι από μια ερώτηση. Κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τόσο εύκολοι θεωρούν οι Σαλονίκη στο παιχνίδι που μπήκαν τέσσερις μέσα. Δεν θέλανε εύκολο. Και έρθει όλα ξανά του Περικλή. Ο Πέρης παίρνει τον χρόνο του. Ωραία σιτ! Που δεν γίνεται ασίτ γιατί δεν μπήκε καλάθι. Αλλά ο Στάθης ο Τσαρτσίδης έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Το φάουλ το έκανε ο Περικλής. 24-26, τέταρτο φάουλ για την ομάδα των Σαλονίξ. Θα έχουν πόνο στο βολόν. Συνταχούν. Άστοχο. Χειροκρότημα για το Στάθη. Έχει δικαίωμα για ακόμα μία. Δεν το γελάτε κύριε. Ο Ζήσης γελάει. Ακούγεται σε όλο το γήπεδο. Αστοχή και στη δεύτερη. Ο Περικλής μάχεται. Αστοχή. Ο Τσαρτσίδης όμως παίρνει το rebound. Για τρεις. Μέγα λάθος. Μέγα λάθος. Γιατί. Γιατί ο Φουτζιτζής θα εκτελέσει τρεις βολές. Έχει δικαίωμα για τρεις βολές. Μια και ήταν στην προσπάθεια για τρίπον. Το παραδέχτηκε υποτικά ο παίχτης. Τον Σαλονίκ ξεκινάει και γράφει τη λέγαμε παλιά ο Θανάσης μέσα η πρώτη έξω η δεύτερη. Μάλιστα 24-27. Μη φωνάζει ρε ματσανάρι. Ο Ζήσης ήταν αυτός ο φίλος μου. 24-27. Μικρό το κακό για την ομάδα του Σαλονίκ. Ωραία άμυνα από τους σύνταχου και ήρθε η ώρα ο Τζόρντι να πάρει μερικές ανάσες. Ο Τάσος ο Καρακίτσος να μπει. Παραλίγο τον λάθος. Αχρέαστα λάθη τώρα τα τελευταία λεπτά και από τις δύο ομάδες. Θεωρώ λίγο η κούραση, λίγο ένταση του παιχνιδιού γιατί έχουν ανέβει. Ωραία ασίστ. Ο Στάθης όμως. Βλέπετε την αντίθεση. Από τη μία ο Θανάσης Φουτζητής τραβάει τα μαλλιά της κεφαλής του. Απ' την άλλη ο συμπαίκτης του πήρε το σκουπίδι και το μετρησίουσε σε ένα καλάθι. Ο Αχιλλέας, καλή άμυνα, τρομερή άμυνα, παίρνει τα βήματα, δεν θα στοχίσει. Ατομική προσπάθεια. Εξαιρετικό καλάθι από το Φούτζι, 24-31, παίρνουν μια διαφορά ασφαλείας και το χειροκρότημα. Ο Πέρις, αστοχή ο Πέρις. Είναι τέσσερις τώρα είναι τα φούτ στον ενδιασμό. Yeah. 24-33. Σαν δαίμονες πραγματικά φύγαν οι τα φούτ. Βγάλανε δύο-τρεις εφηβιασμούς και έφεραν τη διαφορά ξανά στους 9. Οι Σαλονίκη θα δούμε πώς θα αντιδράσουν. Ο Αχιλλέας για τρεις.
Ο Πέρης προσπαθεί. Ο Ευθυμίου. Δεν προλαβαίνεις να περιγράψεις. Κάποια στιγμή η Νταχούτ είναι τάχιστη. Time out. 1,5 λεπτό πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου. 24-33. Η Νταχούτ πήραν μια διαφορά ασφαλείας. Η Σαλονίκς με δίδυμους πύργους ξανά, τους αδερφούς Καρακίτσα και τον Μπέρι. Δεν... Διαβολές για την Νικόλα των Ευθυμίων. 24-33. Ο Νίκος. Εννέα υπότιτλοι διαφορά. Παραμένει. Τα χειροκροτήματα του συμπαίκτες του ενθαρρύνουν τον Νικόλα της Ευθυμίων. 24-34. 10 υπότιτλοι διαφορά. Ο Αχιλλέας, ο Πέρης, ο Τάσος. Ινταχούτ. Ωραία κίνηση. Κακό τελείωμα. Από τον Άσκο Τζιτζί, παραλίγο το κλέψιμο. Ο Αχιλλέας κρατεί. Είναι 4-3. Δίνει στο Θάνο που μπερδεύεται, του κλέβουν την μπάλα. Ο Γιώργος είναι αυτός. Ο Γιώργος. Ο Νίκος για τρεις. Έρμπον. 44 δεύτερα. Τα 24 για την ομάδα των Σαλονίκς. Φυσικά μένουν και για τους αντιπάλους. Να δούμε την εξέλιξη. Ο Τάσος. Παρακινδυνευμένη παλιά. Ο Γιώργος χτύπησε, σταματάνε. Όλα εντάξει, ευτυχώς. Οι διαιτητές σταμάτησαν γιατί προέχει η ασφάλεια των παιχτών. Μένουν και λίγα δεύτερα, περίπου 4 στον αριθμό. Για τους συνταχούς να εξαντλήσουν. Ο Τζουμάνης πάρα πολύ ωραία χειρίζεται την μπάλα. Σταματάει την τρίπλα. Ο νεοφός, ο Τζουμάνης. 9,1 δεύτερα πριν από το ημίχρονο. Η Σαλονίκς με τον Αχιλλέα. Καρακίτσας για τρεις. Ο Θάνος. Yeah! 24-34. Όλα έτοιμα λοιπόν για το δεύτερο συναρπαστικό ημίχρονο. Οι Ινταχούτ ξεκινούν με τους. Με ποιους δεν βλέπω, με τον Τζουμάνι βλέπω. Με τον μη φωνάζετε παρακαλώ. Με τον Νεοφώτιστο Μόντις. Με τον Θανάση το Φουτζιτζί. Που βάζει κανάδι και του ψηφότα για πέτσον MVP. Από την άλλη, ο Περικλής. Ο Αχιλλέας. Για τρεις ο Τριανταφύλου. Το θέλανε αυτό το τρίποτο. Ο Τριανταφύλου ήταν αυτός που έσπασε το ρόδι. Στα τρίποτα, ναι. Με το Θάμνο, με τον Τάσο. Θα απαντήσουν. Όχι. Πολύ δυνατά. Ο Στάθης δεν θα καταφέρει να βάλει το καλάθι. Έχει δικαίωμα όμως για δύο ελεύθερες βολές. Θάλης Αυτίδης. 29-36. Γίναν τρεις. Εύστοχο στην βολή. Είναι τρεις, εσύ είστε δύο τώρα. 9-23. Πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Αστοχή στη δεύτερη. Ο Πέρης άλλο ένα rebound. Ο Τάσος παραλίγο να χάσει την μπάλα. Παίρνει τα βήματα, δύσκολη προσπάθεια για τον Τάσο. Δέχεται όμως το χειροκρότημα από τον πάγκο. Από Μαντζανάρη και Μπίλια και Μπαμπτόγλου. Ο Γιώργος.
Γιώργος με τον Αχιλλέα. Όπου ο Γιώργος αφόντιστος από Αχιλλέας Καρακίτσα. Σου τριών πόντων! Άθρωπος. Το επιθετικό είναι ο Απόστολος, ο Τζουμάνης ξανά λυτρώνει την ομάδα του. Θα πάρει το σκριν από τον συμπαίκτη του. 4 δεύτερα. Καλή άμυνα από τους Σαλονίκς και το κλέψιμο από τον Δημητριάδη το Θανάση. Ο Αχιλλέας κερδίζει το φάουλ από τον Γιώργο τον Αφώτιστο. Πρώτο φάουλ στο τρίτο δεκάλεπτο. Πρώτο φάουλ στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Αχιλλέας. Ο Καρακίτσας. Σουτ για τρεις ξανά ο Τριανταφύλλου με ψυχολογία. Τρελό πανηγύρι στην εξέδρα των φιλάθλων των Σαλονίκς. 32-37. Μίσω στους 5, αλλά είναι ψυχολογικό πιο πολύ. Αυτά τα τρίποτα είναι καλά για ψυχολογία. Ο Απόστολος, ο Τζουμάνης, φοβερή προσπάθεια. Γύρισε στον αέρα. Φοβερή και τρομερή προσπάθεια. 32-39. Ο Αχιλλέας οργανώνει. Stop. Ρε το μπουφάν μου ρε. Το μπουφάν μου ρε. Κάτω σε έξω το μπουφάν μου. Ο Περικλής. Ο Αχιλλέας για τρεις. Πάω. Καπά. Ο Περικλής βγήκε, δείχνει να έχει χτυπήσει το χέρι, να του δώσουμε τις πρώτες βοήθειες φυσικά από το ιατρικό μας επιτελείο. Το Άρτια εξειδικευμένο για αυτές τις περιπτώσεις. Ο Βασιλιάδης μπήκε με δίδυμους φέρους ξανά. Πάει πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Είναι δύσκολο να χτυπήσεις χαμηλά τους δίδυμους φύρους στο Σαλονίκη. Ο Πίλιας. Τάχιστα. Ο Θανάσης απέτρεψε έναν βιασμό. Αχιλλέας πυροβολή. Αστοχή. Ο Θάνος. Ο Γιώργος. Γίνεται χαμός. Μάχη επί μαχών. Ωραίο μπάσκετ. Πολύ γρήγορο μπάσκετ. Ο Γιώργος. Αστοχή. Η κατοχή της μπάλας για τους Σαλονίκς. Ο Νεοφώτιστος δεν τα κατάφερε και έχουμε, αλλαγή. Ο Νίκος Ευθυμίου θα μπει στη θέση του Γιώργου του Νεοφώτιστου για τις πρώτες ανάσες. Τι πρώτες? Για μερικές ανάσες. Ας πάρει όσο θέλει ο άνθρωπος. Τσάμπα είναι. Και τώρα 6-51. Ο Αχιλλέας λογικά θα πάρει την μπάλα από τον συμπαίκτη του και θα οργανώσει άλλη μια επίθεση. Ο Αχιλλέας δεν έχει βγει καθόλου. Ελείψει Ματζανάρη και λοιπόν δεν έχει playmaker η ομάδα. Ο Μπίλιας. Ο Αχιλλέας για τρεις. Πάρα πολύ δυνατός Δημητριάδης. Το κλέψιμο όμως. Ο Απόστολος ο Τζουμάνης με θράση κλέβει την μπάλα και ξεκίνησε με ενδιασμό. Παραλίγο να χάσει την μπάλα. Μπερδεύονται. Ο Μπίλιας. Ωραία κίνηση, άστοχο καλά. Πήγε να κάνει το κάτι παραπάνω ο Νικόλας Ευθυμίου. Έχουμε ένα τραυματισμό. Θα διακόψουμε το παιχνίδι. Το ιατρικό επιτελείο να μπει μέσα. Ο Απόστολος Τριανταφύλλου χτύπησε από έναν αντίπαλό του άθελα στο μάτι. Όλα μια χαρά. Πάνω απ' όλα η ασφάλεια και το προϊόν, το οποίο είναι η διασκέδαση και η ευγενής άμυλα. Και ό,τι άλλο διέπει την καλαδοσφαίρη που εκπροσωπούμε. Επάξια θεωρώ. Σε 5 πόλες ανά την Ελλάδα. Εξαιρετική κίνηση. Τέτοιου σέντερ έχω να δω από εποχή Patrick Ewing, Hakeem Olajuwon, Robinson. Ο Τζουμάνης πυροβολή. Απόστολο Τζουμάνης βάζει και αυτός το όνομά του σε πιθανή υποψηφιότητα Μπέτσον MVP. Μπασκετάκι Μπέτσον, Hall of Branch, οργή επικοινωνίας, υδρόγειος ασφαλιστική. Κοιτάξτε πάσα που πήγε να περάσει. Παρακινδυνευμένη, έχει φύγει.
Θα πάρει τα βήματα, δεν θα αστοχήσει. Αστόχησε, τον μάτιασε. Τον μάτιασε το φουτιτή το Θανάση. Όλα μπαίνουν και όλα βγαίνουν. Θα μου πει αυτή τη ζωή. Εξαιρετικά ο Καρακίτσας αστοχή. Πολύ δυνατά. Θα βάλει το καλάθι. 37-42. Εξαιρετικός παίχτης. Θεωρώ πως τώρα, εάν η Θεσσαλονίκη ήταν του... Ο Νίκος. Προς τιμή του Αχιλλέας δεν σκέφτηκε να πάρει την μπάλα. Το μόνο που σκέφτηκε είναι να σηκώσει τον αντίπαλό του. Αν είχαν μέσα τους... Το Λιούκα και τους δύο θα ήταν άλλη ομάδα. Αλλά η Θεσσαλονίκη αυτό έχουν ρόστερ. Ο Απόστολος ο Τζουμάνης κρατάει την μπάλα. Ο Ευθυμίου θα βάζει με τους πολύ ψηλότερους και τους νικάει. Βοκάρι. Θα κατεβάσει την μπάλα ψηλότερο, μάλιστα. Έχουμε αλλαγή. Ο Τζόρτζιο ετοιμάζεται. Ο Περικλής αναμένα κάρβουνα να μπει κι αυτός. Στο τριμπόντονο Τριανταφύλλου, χαμηλό. Να γιατί χρειάζεται αυτός ο παίκτης. Το έχασε, τον μάτιασα και αυτόν τα κατάφερα. Θέλει. Σάββατο γεννημένος είναι. 4,5 λεπτά. 36-42 έχει κολλήσει λίγο το σκορ. Να πάρουν φόρα λίγο οι ομάδες. Θα πάρουν κανένα time out, να βάλουν κανένα καλάθι. Ο Απόστολος ελεύθερο. Δεν θα αστοχήσει. Είναι τέτοια η ποιότητά του. Είναι ένας παίκτης. Ο Απόστολος Τζουμάνης. Βούτυρο στο ψωμί του ήταν αυτό. 36-44. Μια διαφορά ασφαλείας. Κόλλησε το ρολόι. Ό,τι κολλάει γρήγορα ξεκολλάει που λέει και ένα τραγούδι. Ήρθαν οι αρμόδιοι ηλεκτρονικοί, ηλεκτροτεχνίτες. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Ρολογάδες και μας το φτιάξανε. Σε κλάσμα δευτερολέπτου μόνο στο μπασκετάκι και όλα αυτά. Γίνεται και αλλαγή. Χαμηλώνει το σχήμα. Χαμηλώνει το σχήμα, μάλιστα. Ήρθε η ώρα του Συνδικιώτη να πάρει τη θέση του Θανάση Δημητριάδη. Ποιο να ματζάω, είπε ο φίλος μου. Ο Αχιλλέας. Ο Τζόρτζιο ρεύρωση ήταν το απελευθερώνει τα στοχή. Έχουνε φέγγει. Είναι δύο. Ινταχούτ. Είναι σαφέστατα η πιο νεανική ομάδα και γι' αυτό είναι και αρκετά γρήγορο. Τάχιστη, εκρηκτική, τι άλλο να πω. Ο Αχιλλέας, ο Καρακίτσας, ο Τριανταφύλλου, ο Μπίλιας αμαρκάριστος. Νάτος, δεν θα καταφέρει να βάλει το καλάθι δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές στο Βασιλιάδη. Περίπου 14 λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Το φάουλ χρεώθηκε. Ξανά θέλουν να τρέξουν οι Νταχούτ. Ωραία κίνηση στο χούτ. Παίρνουν το rebound όμως το επιθετικό. Δεν τα καταφέρνουν. Ο Αχιλλέας. Καρακέτσας. Αλλαγή χεριού, κερδίζει το φάουλ. Που υποτικά το παραδέχεται. Ο Νίκος ο Σάβας. Ο Τάσος θα μπει. Ο Μπίλιας θα βγει, Τάσος Καρακίτσας. Μάλιστα. Ο Καρακίτσας, ο Αχιλλέας. Σου τριών πόντων, άστοχος. Ποιος το ρημάτο, ο Αχιλλέας. Δύσκολη προσπάθεια. Δίνει στο συμπαίχτη.
Αλκιβιάδης, η νέα σταμάτη. 39-46, να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι Νταχούς. Φυσικά και έχουν δυνάμεις. Ο Τζουμάνης. Ωραία τριπλάρι ο Τζουμάνης, jump stop, άστοχο. Το επιθετικό αμυντικό. Ο Στάθης ο Τσαρτσίδης έδωσε τη μάχη του. Και τώρα ο Γιώργος, ο νεοφώνης που ξαναμπήκε. Για τα τελευταία. Σου τριών πόντων! Ο Νίκος Ευθυμίου. Ο Ευθυμίου! Κερδίζει το φάουλ, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι παραπάνω. Θεωρώ πως είναι δικαίωμα για βολές. Ο Νικόλας. Τρίτο φάουλ. Αχιλλέας. Το σκέφτεται να το πάρει ο Τζόρτζιο. Τρελά χειροκροτήματα από την τρίπο την βόμβα. Το Θεσσαλονίκη κάνω στόχο από τα 2-7. Φυσικά και δεν το παρατάνε το παιχνίδι. Για τρεις, επιθετικό, καλάθι. Αχιλλέας κόβηκε ξανά. Τάχη, θα μέχρι να γυρίσει την κάμερα. Γίνονται φοβερές μάχες. Ο Καρακίτσας για τρεις πυροβολία στο χι. Την Ταφούρ. Δεκαοχτώ δεύτερα για τους. Την Ταφούρ. Φοβερή πάσα. Είκοσι δεύτερα. Γίνεται χαμός στο γήπεδο. Ο Καρακίτσας βιάστηκε.
Αχιλλέας θα πάρει την μπάλα! Επιστροφή! Ο Θάμνος αστοχή! Παρακινδυνευμένη πάσα! Ο Νικόλας Ευθυμίου αστοχή! Ποιος θα πάρει το rebound! Γίνεται χαμός! Γίνεται χαμός, δύο ελεύθερες βολές. Δύο ελεύθερες βολές για τον... Τρίτο φάουλ. Άστοχη πρώτη βολή, δεύτερη βολή. Χειροκροτήματα. Εύκολη βολή. Ο Τάσος. Χαμηλά, ο Θάμνος, ο Τάσος. Ξανά. Ο Τάσος. Κοιτάξτε πως πανηγυρίζουν τα παιδιά του. Είναι υπερήφανοι για τον πατέρα τους. Και πως να μην είναι. Ο Νεοφός. Πάρα πολύ ένα φαουλ, φαουλ, φαουλ. Ο Στάθης ο Τσαρτσίδης. Έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Άστοχη πρώτη. Και... Ευστοχή όμως τη δεύτερη. Κάνει το σκορ 46-53. Ο Αχιλλέας κλείστηκε από τρεις. Ο Νεοφώτιστος. Κάθε επίθεση πλέον είναι κρίσιμη. Μπήκαμε στο τελευταίο 8 λεπτό παρακαλώ. Έχει στηθεί ο Ευθυμίου για με τρίποντη βόμβα του Νίκου Ευθυμίου. Το σκορ γίνεται 46-56, 8 λεπτά πριν από το τέλος. 10 πόντι διαφοράς. Οι Σαλονίκοι προσπαθούν να μειώσουν. Οι Ινταχούντ όμως κρατάνε, μην είχα και με δόντια αυτή τη νίκη. Εφνιδιασμός του καταλυτικού Στάθη Τσαρτσίδη, κάνει το σκορ 46-58. Ο Παπαθανασίου εκεί δεν κόβεται. Χειροκροτήματα για τους Σαλονίκς. 48-58. Με δύναμη πυρός Βασιλιάδη. Ένας από τους καλύτερους σέντερ μέχρι τη στιγμή του πρωταθλήματος. Το σκορ γίνεται 48-58. Με δίδυμους υπέργους συνεχίζουν οι Σαλονίκ. Ο Νεοφός έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Και ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Α, όχι, ψέματα, δεν ήρθε ακόμα. Όλοι οι φίλαθλοι των Σαλονίκς, στην κυριολεξία όλοι, αποθεώνουν το καμάρι της συμμαθίας. Το παίχτη. Που με την μπασκετική του ευφία θα δώσει τα πάντα για να ανατρέψει το βάρος του σκορ. Μιλάμε όλοι για, φυσικά για τον Μπέρι Περικλίτσουγκα. Παραλίγο το κλέψιμο, Αχιλλέα, συγκρατεί. Χαμηλά η μπάλα στον ψηλό, δεν γίνεται κίνηση. Τρεις τον παίζουν, τρεις τον παίζουν. Αλλά ο Βασιλιάδης δεν κόβεται, σας το λέω. Και οι πέντε Ινταχούν να ήταν εκεί, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, είναι πολύ δυνατός. 50-59. Με διάθεση, ο Νεοφός, ο Ευθυμίου. Ο Αχιλλέας. Ο Αχιλλέας δεν τα κατάφερε, του έφυγε η μπάλα. Ινταχούντ, 9 υπό τη διαφορά.
Παραλίγο το λάθος. Έχει στηθεί, δεν θα στοχίσει. Θα στοχίσει, ψέμα δεν είπα. Πώς θα δεις ο Ταρτίδης, αυτό έξε. Ο Αχιλλέας έχει κουραστεί, είναι λογικό. Ένας παίχτης ακόμα και της κλάσης του Αχιλλέα του Καρακίτσα έχει παίξει ακατάπαυστα 34 λεπτά. Δεν υπάρχει άλλο playmaker, ο Ματζανάρης είναι στον πάγκο, αλλά δεν μπορεί να βοηθήσει. Επομένως, τα λάθη είναι επόμενα. 50-59, φάουλ από τον Περικλή, που υποτικά σηκώνει το χέρι του. Η κατοχή της μπάλας, τρίτο φάουλ για τον Περικλή, τέταρτο ομαδικό για τους Σαλονίκς. Έχουν τον πόνο στο βολόν από το επόμενο, από την πλάγια γραμμή τώρα. Ο Τζουμάνης, παίζουν και με το χρόνο τώρα οι Ινταχούτ, 6 λεπτά από μένα. Τζουμάνης για 3! Σε σπούν, σε χειροκροτήματα, η ομολογουμένως κατά πολύ περισσότερη φίλαθλη των Ινταχούτ. Έχουν και οι Σαλονίκς του δικό τους κοινός. Φάουλ από τον Γιώργο. Δεν μετράει αυτό το ανάποδο καλάθι. Θα ήταν πανέμορφο, αμετρούσε, αλλά δεν μετράει. Ο Βασιλιάδης, έχουν φάουλ να δώσει στην Ινταχούτ. Είναι 4-1 τα φάουλ. Η Ινταχούτ έχουν και τον πόνο στο βολόν. Ο Περικλής θα επαναφέρει ο Πέρης από την τελική γραμμή. Λάθος. Δύο μέρα Ινταχούτ. Δεν θα στοχίσουν φυσικά ο Απόστολος. Και κλέψιμο και ασίστ. Ο νεοφώτιστος ενημερώνει τους εμπειρότατους στους δικούς λόγους μας. Θα μπορούσα να τους ξεφύγει. Κι άλλο κλέψιμο. Τώρα ό,τι και να κάνουμε η πλάστικα. Η πλάστικα έχει γύρει προς τους Ινταχούτ. Οι Ινταχούτ νιώθουν σαν ένα τρένο, μια ταχεία, ένα intercity που ξεκίνεται. Και μόνο στο σταθμό θα σταματήσουν. 50-64. 50-64 τη μέγιστη διαφορά. Σαν δαιμονισμένοι Ινταχούτ το τέταρτο δεκάλεπτο. Και με μια βολή του Γιώργου Νεοφώτης του κάνουν το 50-65. Τα τελευταία 5 λεπτά είναι αρκετά δύσκολα για τους Σαλονίκς. Με τον Αχιλλέα Καρακίτσα, τον Μπίλια σταματάει την τρίπλα, δίνει στον Αχιλλέα, χαμηλά η μπάλα στα σίγουρα χέρια του Βασιλιάδη. 2 και 3 τον παίζουν. Καλάθι και φάουλ. Καλάθι και φάουλ. Ο Τιτάνας που ακούει στο όνομα Βασιλιάδη Δημήτρης βάζει το καλάθι και φάουλ για μειώνει τη διαφορά. Είναι από τους διακριθέντες στο Σαλονίκη. Βάζει και τη βολή. 53-65, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Τα έχουμε δει στο μπάσκετ, τα έχουμε ξαναδεί. Παραλίγο το λάθος. Ο Ευθυμίου σταμάτησε την τρίπλα. Ο Γιώργος ο Νεοφώτης των γιατρές. Ο Αχιλλέας. Ο Περικλής. Ο Μπίλιας. Δύσκολη προσπάθεια. Ο Γιώργος ο Νεοφώτιστος με τον Περικλή. Το Τσούγα. Το. Ο Νίκος Ευθυμίου στέκεται στον αέλα και, αέρα και κάνει σκόλ 53-67. Ο Καρακέτσας. Ο Περικλής. Ο Μπέλιας για 3! Βήματα. Έστεψαν τσάχης να ανακαλύψουν. Και time out. 4 λεπτά απομένουν. 53-67. 5-2 τα φάουλ. Κατοχή της μπάλα για τους Σαλονίκς. Που με τους Καρακίτσα, Αχιλλέα, Δημητριάδη, τον Μπίλια, τον Περικλή και τον Βασιλιάδη αντιμετωπίζουν τους Ινταχούτ που προηγούνται. Με 14 πόντους. Ο Βασιλιάδης
Ο Αχιλλέας κλεισμένος. Δύσκολη προσπάθεια. Για δύο ελεύθερες βολές στο μήκος του Σιμίου. 53-67. 53-67. Στέφανος Γιουλέ. Ο Νικόλας, αυτοχή. Βλέπετε η Θεσσαλονίκη, δεν το πιστεύω. Χάσανε το rebound από το κατά πολύ κοντό του Ρόντους. Σουτ για τρεις, άστοχος. Ο Μπίλιας είναι εκεί. Βασίλης και Παμπτζόγλου. Τριπλάρι, ο Πέρης, ο Περικλής. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές στον Περικλή. Ωραία προσπάθεια. 3 λεπτά και 23 δεύτερα. Δεύτερο φάουλ για τον Τσινταχούτ. Τρίτο προσωπικό για τον παίχτη. Αστοχές η βόλη ο Περικλής, δέχεται το χειροκρότημα όμως. Περικλής, Περιτσούγκας. Ευστοχή, φοβερή βολή. 3-23. Ο Νίκος Ευθυμίου νόμιζε ότι θα το έκανε στον αέρα, θα έκανε ένα γύρισμα, δέχεται όμως το χειροκρότημα. Πολύ ωραία προσπάθεια, ωραία φάση. Ο Αχιλλέας. Η Ταχούντα κούραστη. 54-67 τρέχουν ακόμα. Ωραία προσπίση. Φοβερό καλάθι. Ωραίο μπάσκετ. Γρήγορο μπάσκετ. Απλό μπάσκετ. 54-69. 54-69. 54-69. Ο Περικλής. Ο Αχιλλέας. Για τρεις. Ο Θάμνος. Φοβερό Τζουμάνης. Αστοχή, ο Αχιλλέας θέλει να τρέξει. Τρέχει στον ευδιασμό ο Αχιλλέας. Κλείστηκε. Βήματα. 56-69. Νίκος Ευθυμίου κατεβάζει. Ο Απόστολος Τζουμάνης για τρεις. Με τρίπο τη βόμβα του Απόστολου Τζουμάνη στον εφηδιασμό κιόλας. Το σκορ γίνεται 56-62 υπέρ των Ινταχούτ. Και τα τελευταία δύο λεπτά μοιάζουν τεπική διαδικασία. Αλλά ο Αχιλλέας Καρακίτσας βάζει και αυτός ένα τρίπο το κάτω το 59-72. Ο Ευθυμίου για τρεις. Άστοχος ο Αχιλλέας. Ο Μπίλιας έχει φύγει. Σηκώνει το κεφάλι ο Αχιλλέας. Παρακινδυνευμένη πάσα, αλλά ποιος τον σταματά εκεί, κανείς, μόνο το φάουλ είναι ικανό να σταματήσει τον τιτάνα που λέγεται Δημήτρης Βασιλιάδης. Περικλής, Αχιλλέας, δίδυμη ψηλή και ο Μπίλιας. 1,5 λεπτό είναι δύσκολα τα πράγματα αρκετά. Έχουμε δει πολλά στο μπάσκετ, αλλά η Ινταχούντ δεν είναι κακά μια ομάδα που θα το παρατήσει. Όπως και να έχει, το πλασάρισμα για τους Σαλονίκς διασταυρώνεται, έχουν περάσει τα play-off. Η Ινταχούντ δεν τα καταφέρνουν, παρά τα αυτά στο Σάμερχαν. Ο Νίκος Ευθυμίου κατεβάζει. Οπ, παραλίγο να κάνει το λάθος. Εκεί πέρα ο Απόστολος συγκρατεί. Ο Τσούγκας. Λανθασμένη πάσα. Έχουν ακόμα ενέργεια. Έχουν ακόμα ενέργεια αυτά τα παιδιά. Πώς να μην έχουν ακόμα. 20 χρόνια παιδιά είναι, 19 πόσο είναι, 20. Ο Αχιλλέας. Ασίστ ο Αχιλλέα. Καλάθι και φάουλ. Καλάθι και φάουλ. 61-72. Για να δούμε, τα έχουμε δει όλα στο μπάσκετ. Ο Θάμνος. Έχει δικαίωμα για δύο δεύτερες γόνες. Για μία ψέματα, τι λέω. Άλλο παιχνίδι βλέπω.
Αφού είπαμε καλά και φάουλ. Φαϊντέ. '73-72. Για να δούμε τι θα δούμε. Φοβερό μας. Στο τέλος πρέπει να γίνει καμιά ανατροπή. Ένα λεπτό μένει ο Μπίλιας, τον παίζει καλά άμυνα. Έξω η μπάλα. Σου τριών πόντων. Όχι, ο Απόστολος. Όσο δεν μπαίνει καλάθι, τόσο ελπίζει τη Θεσσαλονίκη. Αν και ο χρόνος είναι λιγότερο από ένα λεπτό. Σταματάει την τρίπλα του, κλέβει ο Βασιλιάδης. Ο Μπίλιας. Φοβερά πράγματα. Ο Περικλής μάχεται. 64-72. 63-72 η νέα υπότιτλη της διαφοράς. Ο Νίκος Ευθυμίου εμπειρότατος. Θέλει μόνο να κυλήσει ο χρόνος. Τον παίζει άμυνα Περικλής. Φοβερός. Αστοχή. Να δούμε τι θα δούμε. Είναι 4 Θεσσαλονίκη. Ο Αχιλλέας. Φιλότιμες προσπάθειες του Αχιλλέα Καρακίτσα και του συμπαικτό του. 20 δεύτερα πριν από το τέλος, μειών στο 65-72. 21 δεύτερα απομένουν και ο Γιώργος Νεοφώτιστος μπαίνει. Γιατί μπαίνει, για την εμπειρία. Θέλουν να σταματήσουν τώρα το χρόνο οι Θεσσαλονίκη. Έχουν τον πόνο στον Βολόν. Είναι έμπειρος παίκτης ο Απόστολος, δεν νομίζω να κάνει λάθος. Λίγο αργά το συνειδητοποίησαν και το πίστεψαν βασικά οι Θεσσαλονίκη. Μέσα! '73 παραμένει. Ο Περικλής είναι εκεί. 20 δευτερόλεπτα. Όλα για το Θεσσαλονίκη. Ο Αχιλλέας! Νομίζω κάπου εδώ. Νομίζω κάπου εδώ. Τελικό αποτέλεσμα 65-73. Περιχαρείς και οι δύο ομάδες δίνουν τα χέρια. Απολαύσαμε ένα ωραίο παιχνίδι μπασκετάκι Σαλόνικα. Τα καλύτερα έρχονται, έχουμε τα play-off. Έχουμε το 3-on-3 σε συνεργασία με τη Red Bull. Έχουμε το Summer. Ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε. Τάσος Χριστόπουλος, Μπασκετάκι Development.